επεισόδιο 27, η πολιορκία της Ελικαρασού. Τι γίνεται ρε παιδιά, πάμε να αγωθούμε γρήγορα σε επεισόδιο, αλλά εάν θέλετε μπορείτε να μου στείλετε μια μικρή δωρεά μέσω PayPal ή μέσω Patreon. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις δωρές. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσοι κάνετε share στο Facebook, στο YouTube, στο που αλλού κάνει share, όπου αλλού κάνει σε, μόνο από εσά χτίζεται το podcast, το, το podcast από το, γαμά το κοινό μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έχετε iPhone, ρε παιδιά, ανοίξτε την εφαρμογή podcast και γράψτε μια κριτική στο iTunes και θα σα στείλω μια κούπα δώρο με το δώρο του podcast. Στο iTunes μπορώ και παρακολουθώ, γι' αυτό και πρέπει να είναι στο iTunes να μου γράψετε μια κριτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, είστε απίστευτοι. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, ελπίζω να έχετε. Λίγο έχει μείνει, ό,τι έχει μείνει. Τα λέμε ρε παιδιά, να είστε καλά. Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για την πολιορκία της Μιλίτου. Είχαμε πει επίσης για ορισμένους Πέρσες που είχαν πάρει στο κυνήγι την ελληνική ναυτική δύναμη. Είχε προλάβει ο Νικάνορας να περάσει μπροστά και να σταματήσει τη διέλευση των Περσών προς τους Μιλίσιους συμμάχους. Οι Πέρσες είχαν αγκυροβολήσει στη Μικάλη κάτι το οποίο θα τους υποχρεώσει να κάνουν ένα αρκετά μεγάλο ταξίδι προς εκβολές του μεάνδρου ποταμού για να βρουν νερό. Ο Αλέξανδρος θα κάνει τη μονοπανιά του και θα στείλει τον φιλότα με ορισμένου υπείς και κάποιους πεζούς στρατιώτες για να εμποδίσουν την απόβαση των εχθρών των αχθρών από τα πλοία. Τώρα εντάξει μπορεί και να πάω μαλακιά. Δεν είναι αναγκαστικά μου πανιά, It's business, right? Δεν είναι προσωπικό. Απλά έχει βάλει στόχο να ρίξει την περσίνη αυτοκρατορία και δεν γουστάρει πλέον να βλέπει πέρσε στο δικό του πλέον λιμάνι. Πώ το κάνει αυτό? Δεν του επιτρέψει να βρουν τα βασικά. Νερό και φα. Τρει μέρε αντέχει ο άνθρωπο χωρί νερό. Του πού στη ρε φίλε πόσο θα μείνουν. Μια, δύο, τρει θα φύγουν μετά. Ο Αριανό το λέει πολύ ωραία. Έμοιαζαν με πολιορκημένου ναύτε. Οπότε για να την παλέψουν πάνε σάμο για να ανεφοδιαστούν. Αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το στόχο τους. Φτάνουν σάμο, μαζεύουν προμήθειες και ξαναξεκινάνε πάλι πέρσι για τη Μίλητο. Είχαν ακούσει ότι έχουν φύγει αρκετοί Μακεδόνες, πέντε από τα πλοία τους παίρνουν λίγο θάρρος παραπάνω και προσπαθούν να πλέψουν μέσα στο λιμάνι. Ήλπιζαν ότι θα βρουν τα πλοία των Μακεδόνων άδεια, είχαν φύγει και καλά οι στρατιώτε για να βρουν φαΐ και νερό, αλλά μαλακιά του είπανε, ο Αλέξανδρος είναι εκεί, ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει. Αφού βλέπει τους Πέρσες, έρχονται κατά πάνω του και διατάζει ο βασιλιάς μας δέκα πλοία από τα δικά μας να τους την πέσουν. Αφού βλέπουν τους Έλληνες να ανοίγονται ξανά εναντίον τους, κάνουν μια μετάβολη και κατευθύνονται προς το υπόλοιπο ναυτικό τους. Ένα κατάφεραν οι δικοί μα να το πιάσουν, αφτάνδρο, δηλαδή ολοκληρωτικά όλο το πλήρωμα, το πλοίο ήταν το, των Ιασέων. Και αυτή είναι η τελευταία προσπάθεια των Περσών για να πάρουν πίσω τη μήλη του. Στη συνέχεια ο Αλέξανδρος διαλύει το ναυτικό του μέχρι εδώματα της θαλάσσης, από εδώ και πέρα θα μιλάει μόνο η πεζικάρα μας. Το ναυτικό θέλει λεφτά και δεν είναι ακόμα σε φάση που μπορεί να δαπανίσει όσα χρήματα θέλει. Επιπλέον δεν πρόκειται ποτέ αριθμητικά τουλάχιστον να κοντράρει τον ναυτικό των Περσών. Οπότε γιατί ακατσασκάς, λύσεις το και να πάει στα διάλογα, κρατάει μόνο λίγα για να χρησιμοποιηθούν, λίγα πλοία δηλαδή για να χρησιμοποιηθούν ως φορτηγά. Ο Διόδωρος λέει επίσης ότι το κάνει για ψυχολογικούς λόγους, δείχνει στους στρατιώτες του ότι δεν υπάρχει επιστροφή και θα πολεμήσουν με μεγαλύτερο ζήλο. Τώρα φαντάσου ότι είσαι ένας από τους στρατιώτε του έτσι. Πω ρε μαλάκα, πώς θα πάμε πίσω. Σαν να φεύγει το αυτοκίνητο που σέφερε στο σπίτι ενός αφιλόξενου γνωστού Αυτό μας δείχνει ότι... Εντάξει, ο Αλέξανδρος δεν είναι κανένα μαλάκα. Δεν θα κάτσει τώρα να επιμείνει να ρισκάρει τι ζωέ των στρατιωτών του για να αποδείξει ότι είναι ανώτερο σε όλο από του Πέρσε. Έχει δείξει ότι είναι ανώτερο στη στεριά. Οπότε, οκ, okay, μένουμε εκεί. Και μην ξεχνάμε για τον Αετό, έτσι, που του είχε δείξει ότι η μάχη με τους Πέρσες πρέπει να γίνει από τη στεριά. Μετά την άλωση της μιλή του, πολλοί Πέρσες και διάφοροι σύμμαχοι, μισθοφόροι και γενικώ έτσι μαχήμια των Περσών, συγκεντρώθηκαν στην Αλικαρνασό, η γενέτηρα του πατέρα της ιστορίας Ηροδότου. Κάποτε ήταν και εκεί η Ελλάδα, αλλά τώρα την έχουν οι Πέρσες. Η Αλικαρνασό είναι η πρωτεύουσα της Καρίας, Καρία ήταν η ονομασία της περιοχής, βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της Μικράς Ασίας, απέναντι από την Κο. Είναι μια πολύ καλά οχυρωμένη πόλη, έτσι, η Αλικανασσό, ε, γι' αυτό και έχουν καταφυγεί εκεί πέρα. Κυβερνήτη τώρα της Αλικανασσού είναι ο Μέμνονας, Κυβερνήτη δηλαδή του Περσικού στρατού πιο πολύ, όχι, όχι κυβερνήτης της πόλης, ο οποίο έχει στείλει τη γυναίκα του όμω ο Μπέμπρονα και τα παιδιά του στον Δαρείο. Ο Διόδωρο Μάλτσα λέει ότι μπόρεσε και τον εμπιστεύτηκε ο βασιλιά, γιατί είχε στα χέρια του καλού ομήρου. Τώρα πραγματικά ο Δαρείο θα στείλει επιστολέ μετά σε όλε τι παραθαλάσσιε περιοχέ, με την εντολή ότι από εδώ και πέρα όλοι ανεξαιρέτω θα υπακούν τον μένωνα. Τώρα για τον Μέμνονα έχω παραλείψει κάποια πραγματάκια να σας πω, θα τα πούμε τώρα. Ήταν γαμπρό του Αρτάβαζου. Ε, είχε παντρευτεί την αδερφή του, τη Βαρσίνη, καμιά κοσαριά χρόνια νεότερη του, που θα γίνει η Ρωμένη του δικού μα Αλέξανδρου. Έχουμε ακόμα. Ο Αρτάβαζο επαναστάτη εναντίον του πέρσι βασιλιά Αρταξέρξη του Όχου. Δεν πέτυχαν όμω τον στόχο του, κοινό τον Ήπιανε, και βρήκανε καταφύγιο στην Μπέλα, υπό την κάλυψη του Φίλιππου. Ε, Σε όλου λένε ότι πολύ πιθανόν ο Μέμνονας να είχε κάποια σχέση με τον Πιτσιρικά Αλέξανδρο, καθώς επίσης ίσως του είχε μάθει την τέχνη της χαρτογραφίας, η ειδικότητα του Μέμνονα. Εδώ θα έχει γίνει και το πρώτο κονέ Βαρσίνη και Αλέξανδρος, 10 χρόνια νεότερος ο Αλέξανδρος. Τώρα θυμόσαστε όταν ήσασταν κι εσείς 10-12 χρονών και έβλεπε μια μουνάρα για ένα θεό για τις γυναίκες ή για τους πανσεξουαλικούς φίλους μας και δεν ξέρεις πώς να τους μιλήσεις έτσι από τον θαυμασμό που έχεις ε, ο Αλέξανδρος την πήδηξε αυτή τη μουνάρα θεούλης, πάμε πάλι στο στόριο μας ε, μαζί με το Μέμνονα είναι αρκετοί Έλληνες μισθοφόροι Μαζί και δύο Αθηναίοι στρατηγοί, ο Θρασίβουλο και ο Εφιάλτη, μετά την καταστροφή τη θύμα, ο Αλέξανδρο είχε απαιτήσει την παράδοσή του. Φαίνεται για την ώρα τουλάχιστον ότι τα πάνε μια χαρά, σωματικά τουλάχιστον. Τρώνε, κοιμούνται, χέζονται. Ψυχολογικά πρέπει να έχουν ξενερώσει με την επιτυχία του Αλέξανδρου. Ο Αλέξανδρο μετέφερε από τη θάλασσα τα δικά του πράγματα, τρόφιμα, εξοπλισμό και διάφορα όπλα που θα χρειαστεί ενώ θα πολιορκεί την Αλικάρνασό. Στο δρόμο, αρκετέ από τι παλιέ ελληνικέ πόλει παίρνουν το μέρος του. Τους χάρισε αυτονομία, τους απάλλαξε από φορολογία και τους καθησύχασε ότι έχει αναλάβει τον πόλεμο εναντίον των Περσών για να απελευθερωθούν. Παιδιά, το έχω, don't worry. Τώρα, ίσως στην πραγματικότητα απλά χρησιμοποιεί τον όρο συνεισφορά αντί για φόρο πολυτελεία, αλλά don't worry about it. Ε, ναι, ρε μαλλαγές, δεν θα πληρώνετε μία από φόρο, αλλά εντάξει, δεν θα δώσει κάτι ψηλό για να διώξουμε του Πέρσε εντάξει, μην, μην τα θέλουν κι όλα δικά μας, θα γνωρίσει μία γυναίκα, την Άδα, τώρα, ε, εκεί που τα λέγανε η Άδα με τον Άλεξ, του είπε ότι και η ίδια έχει βασιλική καταγωγή και ότι κάποτε οι πρόγονοί της είχαν την εξουσία αυτού του τόπου. Του ζητά βοήθεια. Ο Αλέξανδρος πρέπει να τη συμπάθησε, γιατί έδωσε εντολή να έχει αυτή, δηλαδή η Άδα, την εξουσία της Καρίας, μόλις βέβαια καταλαμβανόταν η Αλικανασσό, αυτό άρεσε και στις γύρω περιοχές και έστειλαν επίσημους απεσταλμένους να δώσουν χρυσά στεφάνια στον Αλέξανδρο και υποσχέθηκαν ότι θα βοηθήσουν σε όλα. Τώρα είχαμε μιλήσει παλιότερα για ένα κύριο πυξόδαρο, έτσι. Ήθελε να συμπεθεριάσει με τον Φίλιππο και να παντρέψει την κόρη του με τον Αριδαίο. Τελικά το μαθαίνει ο Αλέξανδρο, το, τον έπιασαν οι ζήλιε του και έγινε ολόκληρη βαβούρα μέχρι που ο Φίλιππος ακύρωσε όλη τη συμφωνία. Ούτε ο Αλέξανδρο, ούτε ο Αριδαίο, ούτε ο τίποτα και παντρεύτηκε τελικά ο Πυξόδαρος την κόρη του με έναν ευγενή Πέρση τον Οροντοβάτη. Ο Πυξόδαρος είχε πάρει την εξουσία της Αλικανασού με πράξη σφετερισμού από τη μεγάλη του αδερφή την Άδα, αυτή που μιλάμε τώρα γιατί ο Κασπεράκος μου κουνάει, ε, ναι, ο Μπιξόδωρο είχε πάρει την εξουσία τη Ελγαρία να σου πει φετερισμού από την αδερφή του την Άδα. Οπότε ο Αλέξανδρος θα ήξερε την όλη φάση και γι' αυτό να τη είχε υποσχεθεί ότι θα τη δώσει εξουσία. Οι δυο του είχαν μια πάρα πολύ καλή σχέση. Αυτή ήταν μεγαλύτερη σε ηλικία από τον Αλέξανδρο. Την αποκαλούσε μάλιστα και, μισ, και μητέρα. Άμα σε ακούσει η Ολυμπιάδα, Αλέξανδρο θα σου κόψει τον κόλο αποκαλεί άλλη γυναίκα μάνα, τελικά θα υιοθετήσει τον Αλέξανδρο και θα ανακοινώσει ότι είναι ο, επίσημο ο επίσημος διάδοχός της. Του έστειλε συνέχεια γλυκά, φτιαγμένα από τα χεράκια της. Ο δικός μας βέβαια ήταν της λιτής διατροφής, έλεγε ότι αν το μάθει ο Λεωνίδας θα ήταν ιδιαίτερα απόητευμένος μαζί του. Ε, πολύ γλυκιά η ιστοριούλα, έτσι μα δείχνει πολλά Καταρχήν το πιο σημαντικό για μένα δείχνει ότι ο Αλέξανδρος δεν έχει κολλήματα να εγκαθιστά μόνο δικού του ανθρώπους σε θέσεις εξουσίας. Είναι ανοιχτό να συμμαχίσει με τον καθένα, είτε Έλληνα, είτε βάρβαρο, είτε άνδρα, είτε γυναίκα. Τώρα φαντάζομαι κάποιοι έτσι πρέπει να το βλέπουν έτσι οι Έλληνες του 4 ο αιώνα, καλά ρε, τι έκανε το αφεντικοποίη και έταξε σε γυναίκα ξένη τη διοίκηση της καρία, το μάθατε, oh my god, αλλά όχι δεν τέτοια πράγματα. Ο Πιξόδαρος τώρα έχει πεθάνει, και κυβερνήτης της Αλικανασσού είναι ο Οροντοβάτης, ο γαμπρός όπως πάμε του Πεξόδαρου. Ο Πλίνιος και ο Ελιανός μιλάνε για μια συνάντηση του Αλέξανδρου με ένα αγόρι, έναν Διονύσιο, ο οποίος είχε κερδίσει την αφοσίωση Ενό δελφινιού. Όλα αυτά είχαν γίνει εκεί τώρα μετά τη Μιλτό, ο κάθοδο νότια. Αυτέ οι μικρέ ιστοριούλε μα, λένε οι πηγέ μα. Γνώρισε αυτό το παιδί, τέλο πάντων, local celebrity το παιδί. Εντυπωσιάζεται ο, ο Άλεξ και σύμφωνα με μία εκδοχή τον ορίζει ως επικεφαλής των ιερέων του Ποσειδώνα στη Βαβυλώνα. Ε? Βαβυλώνα. Δεν θέλει να την πατήσει σαν τον Οδυσσέα έτσι, πρέπει να κρατάς τους θεούς ευχαριστημένους με τη συμπεριφορά σου. Πόσο μάλλον τώρα που ετοιμάζεσαι να επιτεθεί σε μια πόλη που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το θαλάσσιο στοιχείο. Η έχει δικό της λιμάνι που σημαίνει ότι μπορεί να εφοδιάζεται από τη θάλασσα. Δηλαδή αυτό σου δυσκολεύει τον βαθμό που μπορείς να επιβάλλεις πίνα. Αντιθέτως ο Αλέξανδρος θα είναι η πρώτη φορά στη Μικρά Ασία που θα βρεθεί μπροστά σε τέτοιο σοβαρό πρόβλημα ανεφοδιασμού. Α, αναφέρεται σε αυτό και ο Κούρτιος και λέει, ότι, λέει μάλιστα ότι καθώς κινούνται νότια, ο Αλέξανδρος πραγματοποίησε λαϊλασίες σε τέτοιο βαθμό που ήταν αδύνατο το ταξίδι της επιστροφής από την ίδια διαδρομή φτάνει στην άλλη Καρνασό ο Άλεξ και στρατοπέδευσε πέντε στάδια μακριά από την πόλη, δηλαδή περίπου ένα χιλιόμετρο. Την πρώτη επίθεση την κάνει ενάντια της πόλης της Μίλασα. Πήγαν αυτοί να αμυνθούν, αλλά δεν έκαναν και πολλά και του απέκλεισε μέσα στην πόλη τους. Μετά από λίγε μέρε παίρνει μαζί του του υπασπιστέ, το υπηκό των εταίρων και μερικά τμήματα του πεζικού, φυσικά δεν γίνεται να λείψουν και μερικοί κριτικοί τοξότε και ακριάνε, και κινούνται κυκλικά προς τον Μίνδο. Τώρα θα ήταν πολύ πιο εύκολο να πέσει η αν είχαν τον έλεγχο της Μίνδο έτσι. Και μέσω των κατασκόπων του ο βασιλιάς έχει ενημερωθεί ότι αρκεί να μπει στην πόλη όταν ανοιχτώσει και θα του παραδοθεί η πόλη. Πάει με ο Αλέξανδρος, λέει ωραία επιτέλους να πούμε για μια φορά μια, μια, πόλη θα μας τη δώσουν έτσι χαριστικά. Όλα τα έχουν κανονίσει αλλά του ρίχνουν άκυρο. Το μετάνιωσαν, πήραν τα μυαλά του αέρα και νομίζουν ότι μπορούν να τα βάλουν τον Αλέξανδρο, τι να πει. Ε, ο Αλέξανδρος δεν ήταν έτοιμο για πολιορκία. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει και τον κατάλληλο εξοπλισμό μαζί του. Οπότε τι να κάνει, δεν μπορεί απλά έτσι να πάει πίσω και να ξαναοργανωθεί λιγάκι, όπω φαντάζομαι ότι θα κάναμε όλοι έτσι. Πα Τώρα εδώ που φτάσαμε θα του πάρει ο διάλογο πατέρα. Δίνει εντολή στου στρατιώτε του να σκάψουν κάτω από τα τείχη και να μπουν μέσα στην πόλη. Κάποιοι άλλοι γκρεμίζουν ένα πύργο που χρησιμοποιούσαν εκεί πέρα για να επιβλέπουν την πόλη του. Δυστυχώ για τον Αλέξανδρο, αλλά ευτυχώ για του κατοίκου τη Μίνδου, δεν κατάφεραν να μπουν στην πόλη οι στρατιώτε. Ο Αριανό μα λέει ότι ήταν και αριθμητικά περισσότεροι και είχε φτάσει βοήθεια από την Αλκανασό, αλλά επίση πολέμησαν γενναία υπερασπίζοντα την πόλη του. Ο Αλέξανδρος εγκαταλείπει την προσπάθεια και συγκεντρώνεται στην Αλικαρνασό. Αρχικά περιχωματώνει ένα χαντάκι, η τάφρο που λέει ο Ριανός, που είχαν σκάψει μπροστά από την πόλη, είχαν, είχε πλάτο περίπου 20 μέτρα και βάθο 10, θέλει να είναι εύκολη διάβαση των πολιορκητικών μηχανών. Μέχρι εδώ όλα καλά. Και η περιχωμάτωση κομπλέ και η μεταφορά των μηχανών. Οι υπερασπιστέ τη Αλκαρνασού κάνουν επίθεση τη νύχτα. Πρώτο στόχο του είναι οι πολιορκητικέ μηχανέ. Θέλουν να τι κάψουν. Είναι πάρα πολύ κοντά στα του. Τους αντιμετωπίζουν οι φύλαγες των Μακεδόνων και όσοι ήταν εκεί που βοηθούσαν με τη μεταφορά του εξοπλισμού. Κυριολεκτικά όμως τους έπιασαν στον ύπνο έτσι, αλλά πάλι αποθήθηκαν μέσα στα ατύχη του. Από αυτή την επιδρομή θα πεθάνουν περίπου 170 μας Λεωριανός Πέρσες και λοιποί σύμμαχοι. Ένας από αυτούς ήταν εκεί ο Νεοπτόλεμος, γιος του Αραβαίου, αδερφός του Αμίντα που είχε πάει, που είχε πάει στο δαρείο. Ο Αλέξανδρος θα χάσει περίπου 16 άντρες και θα τραυματιστούν περίπου 300. Και αυτό τώρα από Αριανό πάλι ο αριθμός. Οι τραυματισμοί είναι αρκετοί, λογικό ήταν και νύχτα και δεν το περιμέναν. Μετά από μέρες συγκρούσεων και επιθέσεις δεν πήγαινε και πολύ καλά το πράγμα. Σε μια νυχτερινή επίθεση μάλιστα που αποδείχτηκε αποτυχία, θα φτάσει σε σημείο ο Αλέξανδρος να ζητήσει ανακοχή από τον Μέμνονα για, να μαζέψει τους νεκρούς. Μεγάλη ήταν για τον Αλέξανδρο, πρέπει να τα έχει πάρει τώρα έτσι. Τώρα σε κάποια φάση, δύο στρατιώτες από την τάξη του Περδίκα είπαν να κάνουν μια μεθιά στη σκηνή του. Ποτό στο ποτό αρχίζουν τα κοντράρονται μεταξύ τους. Εγώ ρε μαλακά, εγώ άμα σε πατήσω κάτω δεν θα μείνει τίποτα. Θα με κλάσει, του λέει ο άλλο. Κοίτα να δει ότι θα πάρω την πόλη μόνο μου. Ω, περίμενε, θα έρθω κι εγώ, του λέει ο φίλο του. Και ξεκινάνε την επίθεση δυο πιωμένοι. Πιο πολύ για να αποδείξουν ποιο είναι ο πιο θαραλέο, από ότι για να πάρουν την πόλη, όπω πολύ ωραία παρατηρεί και ο Ρεανός. Λέει μάλιστα ότι είναι υπερθέρμενοι από το κρασί, δηλαδή ντοπαρισμένοι. Βλέπουν οι αμυνόμενοι του δύο τρελού και όρμουν κατά πάνω του. Λένε δυο είναι, του έχουμε. Είναι και πιωμένοι, για πλάκα θα του στείλουμε αδιάβαστο και σιρωμένοι που είναι όμως παραμένουν μαχήμια, για Μακεδόνης μιλούμε, με το που πλησιάζουν οι Πέρσες, τους σκοτώνουν με τη μία. Ρίχνουν βέλη σε αυτούς που είναι μακριά και ψηλά σε ατύχη της πόλης ώστε να έχουν κάποια κάλυψη. Ξυπνάνε και άλλοι στρατιώτε του Περδίκα από τη Βαβούρα και χώνονται για αυτή τη μάχη. Βγαίνουν και από την Αλικαρνασό τη Καραπούτανάρα. Ξεκίνησε χαλαρά, άρα έγινε μεγάλη μάχη μπροστά, ακριβώ από τα τείχη τη πόλη. Λίγο έλειψε να κυρία η πόλη, έριξαν και οι Μακεδόνε ένα κομμάτι τείχου, αλλά κατάφεραν και μπήκαν ξανά μέσα οι αμυνόμενοι. Μπαλώνουν το κρεμισμένο μέρο του τείχου με ένα τεράστιο κομμάτι πυλού, ήταν αρκετά αριθμητικά έτσι, είχαν, είχαν πάρα πολλά εργατικά χέρια. Ε, τώρα, απλά όμω. Αυτό ήταν, αυτό τελείωσε, έτσι. Αλλά μία μικρή παύση. Η ιστορία αυτή με του πιωμένου στρατιώτε του Περδίκα είναι από τον Αριανό. Ο Αριανό έχει σαν πηγή του τον Πτολεμαίο. Και ο Πτολεμαίο, είχαμε πει και παλιότερα, ότι γράφει τη δική του ιστορία για τον Αλέξανδρο, έχει μία τεράστια κόντρα με τον Περδίκα. Και σε κάθε ευκαιρία θέλει να ρίξει όσο μπορεί την υπόλοιψη του εχθρού του. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, κοιτάξτε πόσο μαλάκα είναι ο Περδίκα που δεν μπορεί να ελέγξει του άντρε του, τα πίνουν και τα κάνουν πουτάνα και όλα αυτά. Και τώρα πάμε πάλι πίσω. Απλά είναι καλό αυτό να το θυμόμαστε. Έτσι μπορεί να μην είναι πραγματικότητα η ιστορία, αλλά το έγραψε από το Λεμέο, το ίδιο ο του άρεσε, το κράτησε, το είπε. Και εμένα μου άρεσε η ιστορία γιατί σα ξαναφέρω να ξεκινήσει έτσι κάτι με δυο πιωμένου και τελικά να τα πάνε τόσο μακριά. Ωραίο, ενδιαφέρον. Λοιπόν, την επόμενη ο Αλέξανδρος οδηγεί εδώ, στο γκρεμισμένο μέρο δηλαδή, τι πολιορκητικέ μηχανέ και κάνουν επίθεση. Όμω βγαίνουν οι Πέρσε με σκοπό να κάψουν τι μηχανέ των Μακεδόνων. Ω ένα σημείο το καταφέρνουν. Κάποιε σκηνέ και ένα ξύλινο πύργο πήραν φωτιά. Ο Φιλότα και ο Ελάνικο είχαν την ευθύνη να προστατεύουν του άντρε και τα πήγαιναν καλά. Τώρα φαντάσουν να βγει ένα μπούγιο με πυρσού και να κίνουν ότι βρουν μπροστά του. Όλα αυτά μέχρι να φτάσει ο Αλέξανδρο, γιατί όταν, είδε, όταν τον είδανε, εγκαταλείπουν τι φωτιέ όπλα και ό,τι άλλο είχαν στο νου του και τρέχουν μέσα στην πόλη. Για ακόμα μία φορά γλιτώνουν. Φεύγουν οι Μακεδόνε, πάνε για ξεκούραση και ξαναεμφανίζονται μετά από λίγε μέρε στο ίδιο σημείο πάλι εκεί δηλαδή που υπήρχε ο πύλινο στίχο. Με τον ίδιο τον Αλέξανδρο αυτή τη φορά να επιβλέπει την όλη φάση. Αυτή τη φορά βγαίνουν αρκετοί από την πόλη, δεν κόλωσε κανένα. Είχαν κάνει συμβούλια οι διοικητέ τη φρουρά, οι αξιωματικοί δηλαδή, μέμωνα, ο ροντοβάτη, εφιάλτη και θρασίβουλο και είπαν, ο εφιάλτη πιο πολύ, παιδιά πρέπει να επιτεθούμε κι εμεί λίγο διαφορετικά και λίγο πιο δυνατά. Οπότε επιλέγουν να βγουν και από ένα άλλο μέρος της πόλης, από ένα τριπιλο δηλαδή εκεί που υπάρχουν τρεις πύλες, δεν είναι η κλασική πύλη που φαντάζεσαι με δύο πόρτες, δεν το περίμεναν οι Μακεδόνες να βγουν από εκεί και έφαγαν ένα μικρό σκαλωματάκι. Ο Γκριν λέει ότι είχαν και κουβάδες από πίσα που πέταγαν στους πύργους των Μακεδόνων, κάτι που βοηθά τη διασπορά της φωτιάς. Ο Μέμνον είχε κάνει για κάτι καινούριο, είχε βάλει στο παιχνίδι ένα ξύλινο πύργο ύψους 50 μέτρων, κάθε επίπεδο είχε αμέτρητους τοξότες και ακοντιστές και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς και μία παντόφλα έχει έχεις στον πύργο και πέτατη. Ε, ο Μέμνων δηλαδή από ψηλά και ο Εφιάλτης ηγείτο της επίθεσης στο έδαφος. Περικυκλωμένος από παντό ο Αλέξανδρος και οι άντρες του φαίνεται ότι θα χάσει τη μάχη και πολύ πιθανόν όλα να έχουν φτάσει στο τέλο του. Αποφασίζουν οι Μακεδόνες ότι θα δώσουν μία μάχη μέχρι σε σχάτων. Οι βετεράνοι έδειξαν τον τρόπο στα νεούδια. Άντρε δηλαδή, παλιοί τώρα έτσι, που έχουν εκστρατεύσει με τον Φίλιππο, που κανονικά του είχαν απαλλάξει από τέτοια καθήκοντα, βρεβάλλε εκεί του νέου να κάνουν και αυτοί καμιά μάχη. Και τώρα στο στρατό δεν δίνεις τις ίδιες υποχρεώσεις στους νέους και τους παλιούς. Ένα νέο τον βάζεις να καθαρίσει τουαλέτες. Δεν βάζεις ένα παλιό, τον παλιό τον βάζεις να επιβλέπει τους άλλους στα μαγειρία. Ξέρω ότι κάνω στο σατυλάτζα ή οτιδήποτε. Αλλά ήταν τόσο χαοτική η οτιδηποτε αλλα ηταν τοσο χαοτικη οι παλι των νέων που επέλεξαν να επέμβουν. Ενώνοντας τις ασπίδες τους και τα δόρατά τους δημιουργούν ένα αδιαπέραστο μέτωπο. Και για λίγο οι Πέρσες είχαν το πάνω χέρι και τους πήραν τη νίκη μέσα από τα χέρια. Και έτσι αντιμετωπίστηκε αυτή η απειλή. Με τα βέλη και τεράστιε κοτρόνε από πύργου αναγκάζουν του Πέρσε και λοιπού μάχου να κλειστούν ξανά μέσα στην πόλη. Σε αυτή τη μάχη χάνει τη ζωή του Εφιάλτη που ο πιο έτσι, ξέρει. Ναι, πάμε, πάμε να του επιτεθούμε. Ε, ε, έχασαν αρκετού άντρε οι Πέρσε, έτσι, καθώ είχαν βγει και πολλοί, τσόγαραν πολλά, αλλά έχασαν πολλά. Άλλοι πεθαίνουν κατά τη συμπλοκή με του στρατιώτε και άλλοι στο γκρεμισμένο μέρο του τείχου. Ήταν στενά, οπότε δεν είχαν και πουθενά να πάνε. Αυτοί που είχαν βγει από το τρίπυλο αντιμετωπίστηκαν από τον Πτολεμαίο, το σωματοφύλακα του Αλέξανδρου, όπου τελικά θα χάσει τη μάχη του, όχι ο γνωστό ο ιστορικό από το Λαμαίο προπάπου τη γνωστή Κλεοπάτρα που είχε εγκόμενο τον Ιούλιο και 4 και τον Μάρκο Αντώνιο, <coughs> μαζί και ο κλέαρχο αρχηγό των τοξωτών και ο χιλίαρχο αδέο. Εντάξει, έχουν πεθάνει δηλαδή ονόματα σεβαστά. Έτσι. Χιλίαρχος είναι ο αξιωματικός 1024 αδρών, οι οποίοι διαιρούνται, διαιρούνται ναι, σε 64 λόχους και κάθε λόχος απαρτίζεται από 16 άντρες. 16 επί 64, 1024, μπροστά. λοιπόν. Άλλοι ποδοπατήθηκαν όταν ήρθε η ώρα να επιστρέψουν μέσα στην πόλη του. Φαντάσου να σε πατάει ο ίδιο ο δικό άνθρωπο επειδή τρέχει να περάσει από πάνω σου. Άλλοι κλείστηκαν έξω από το τείχος, στο έλεος των Μακεδόνων. Αλλά πάλι δεν έπεσε η πόλη. Οι Πέρσες σύμφωνα με τον Νεοαριανό χάνουν περίπου χίλιους άντρες και οι Μακεδόνες περίπου 40 στρατιώτες. Κάνουν μετά συμβούλιο ο Ροντοδάτης και ο Μέμνονας και καταλήξαν ότι πρέπει να βάλουν φωτιά στους δικούς τους πύργους, στις δικές τους στοές που είχαν κρύψει δηλαδή δικά τους πολεμοφόδια και ακόμα και στα σπίτια τους που είναι κοντά στο τείχος τα καίνε και αυτά. Βρε το μέλλον, έτσι. Στον, ε, στο, γρανικό είχε προτείνει κάψε τα όλα, μην αφήσετε τίποτα. Ε, και τώρα που είναι και ο ίδιος αρχηγός το κάνει πράξη. Οι κάτοικοι της πόλης έφυγαν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, αρκεί να μην πέσουν πάνω στους Μακεδόνες. Βλέπει τη φωτιά ο Άλεξ περίπου μεσάνυχτα και δίνει την εντολή να επιτεθούν. Εξοντώνονται οι υπέτειοι της φωτιάς, Ανέκαθαν ενδεχονεύουν τι εμπριστέ, έτσι. Του πολίτε τη πόλη του πιάνει η εχμαλό του και του φέρθηκε σχετικά καλά. Ε, α, καλά, αλλά εντάξει, του σκότωσε. Ε, αν είσαι θηβαίο και έχει ακούσει ότι στου βάρβαρου φέρθηκε πιο κόσμο από εσένα, δεν θα ξενέρωνε. Αλλά εντάξει, έχει του λόγου του. Θέλει να ακουστεί ότι είναι καλό κατακτητή. Αρχίζει να εξημερώνει, Βλέπει ότι έχουν καταφύγει οι στρατιωτε στρατιώτε αριστερά-δεξιά σε, σε διάφορε ακροπόλει περιοχή. Αλλά δεν κάθεται να ασχοληθεί. Η πόλη είναι ήδη δική του. Γιατί να καθυστερήσει περαιτέρω. Αφού θάψει τους νεκρούς, στους μηχανικούς του νεκρού, λέει στου μηχανικού του να μεταφέρουν τι μηχανέ προ τι τράλει. Λέει στου δικού του να σπάσουν λιγάκι κάποια κτίρια τη πόλη. Α φανεί ότι έχει περάσει και ένα στρατό. Δεν θέλω να δείξουμε ότι είμαστε και τίποτα φλόρη. Και μετά αφήνει φρουρού 3.000 ξένου μισοφόρου και 200 υπήρου με αρχηγό τον Τολεμαίο τον γνωστό που Και πιστό στο λόγο του ορίζει την άδα αρχηγό τη περιοχή. Και ξεκινά πορεία εναντίον τη φρυγία. Θα γίνουν ακόμα μάχε για περίπου ένα χρόνο για να. Για να κατακτήσει εντελώ την περιοχή από τον Πτολεμαίο και αυτού του του μισοφόρου, αλλά τέλο πάντων αυτό είναι αλλού πρόβλημα. Ε, και, αλλά πριν ξεκινήσουν όμω την πορεία εναντίον τη Φρυγία, θα δώσει μία άδεια, θα δεις την πρώτη άδεια, έτσι. Όσοι είναι νιώπαντροι έχουν δικαίωμα να περάσουν το χειμώνα στη Μακεδονία, φθινόπωρο ήταν η πολιορκία, δηλαδή άντε να έχει μείνει κανένα ε, στο σπίτι μια χαρά, έτσι, πολύ καλή άδεια. Πόσο μορφάρα όμως είναι ο Αλέξανδρος, δεν δηλαδή. Όσοι έχετε πάει φαντάρι, ξέρετε πόσο σημαντική είναι η άδεια. Έτσι, η μόνη μου φορά που είχα κλάψει όταν ήμουν φαντάρο ήταν όταν μου είπαν ότι δεν θα πάρω την άδεια αυτή που μου είχαν υποσχεθεί. Τώρα τι μπορεί να σου κάνει η αγαμία έτσι, αλλά τέλο πάντων. Την πήρα την άδεια, όλα καλά. Ο Αλέξανδρος εδώ είναι 22 χρονών. Πρέπει να το εκτίμησαν πάρα πολύ οι στρατιώτε του, έτσι. Μαζί του θα στείλει στρατηγού Κίνο και τον Κλέανδρο. Είναι και αυτοί οι νιόπαντροι, οπότε ταιριάζουν με τα κριτήρια του γκρουπ. Αδέρφια μεταξύ του, αλλά ο Κλέανδρο είναι γαμπρό του Παρμενίωνα. σω αυτό να λέει κάτι, μπορεί και να μην θέλει πολλά παρεδώσει με το σόι του γέρο στρατηγού. Τους λέει κανονίστε να γανίσετε και μην τραβηχτείτε, όλα μέσα τα θέλουμε, θέλουμε μπόλικους απογόνους, οπωσδήποτε να ξαναεπιστρέψουν οι φαντάροι και τέλος να προβούν σε επιστράτευση και άλλων υπέων και οπλιτών από Μακεδονία και Πελοπόννησο. Αυτά η συνέχεια στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά.